άποψή μου να σας πω, αν και δεν έπρεπε, διότι όπως ξέρετε πλέον αρχίζει η μυστικότητα της προανακρίσεως, ότι θα κατατεθούν στοιχεία ότι ήδη από το 19, ήδη από το 21, τα γεγονότα αυτά όπως ξέρετε έλαβαν χώρα το 19, ήδη από το 21 υπήρχε ενημέρωση από τον συνταγματάρχη σε υπασπιστή συνταγματάρχη του υγειονομικού, υπασπιστή υφυπουργού. Δηλαδή από το 21 ο υφυπουργός αυτός, ο τότε υφυπουργός και κατέχων σήμερα δημόσια θέση, γνώριζε από την υπασπίστρια του, με την οποία μιλούσε 3 ώρες, το τι συμβαίνει στο 424. Θα κατατεθούν αυτά για να αναζητηθούν ευθύνες, όπως είχαμε υποσχεθεί, όσο ψηλά και αν είναι. Να ρωτήσουμε κάτι, την ΕΔΕΚ ή τελικά στο... την περίπτωση αστυνομικού? Η ενημέρωση δεν έχουμε, αλλά η ενημέρωση την οποία έχω είναι ότι πολύ σύντομα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα αναγγείλει νομοθετικές αλλαγές και εποπτεία των όλων των στρατηγικών νοσοκομείων. Ο αστυνομικός, θα σας πω τούτο μόνο και θα βγάλετε συμπεράσματα. Επειδή χθες τον έψαχνα γιατί ήθελε να μιλήσει ο Υπουργός Συνταγματάρχης μαζί του, δεν απαντούσε. Τελικά με πήρε η αδελφή του και μου είπε ότι όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκε γιατί είχε φοβερούς πόνους στα κόκαλα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.